Ήρθαμε στην Πάτρα επειδή και η Ένωση Κεντρών ετοιμάζεται για τις εκλογές προκειμένου να βαλιδοσκοπήσουμε την είσοδο και νέων υποψηφίων μαζί με τους παλαιότερους. Για τις εκλογές που φαίνεται ότι θα γίνουν Απρίλη-Μάη, εκεί δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά μάλλον για Απρίλιο με Μάιο θα είναι οι εκλογές. Τι έχετε να πείτε για τα τεκτενόμενα, για την διαρκή επικαιροποίηση του πότε θα γίνουν οι εκλογές, που δεν μας έχει πει ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Αυτά δεν πρέπει να ασχολούμαστε, αφού είχε πει εξ αρχής ο Μητσοτάκης τέλος της τετραετίας, έπρεπε να το τηρήσει και να μην κάνει και αυτός άλλοτε να λέει Ιανουάριο, άλλοτε Φεβρουάριο. Βγαίνει ο Βορύδης και λέει το ένα, ο άλλος το άλλο, δηλαδή γελιοποιούνται μεταξύ τους όταν οι ίδιοι αμφισβητούν τον αρχηγό τους. Εγώ νομίζω έπρεπε να το γίνουν οι εκλογές μετά το Μάιο, όπως είχε πει ο Μητσοτάκης, δηλαδή τέλος τετραετίας. Αυτό έπρεπε. Αλλά επειδή στην Ελλάδα έχουμε μάθει να ευνηδιάζουμε, θέλουν και αυτοί να ευνηδιάσουν όπως ευνηδίασε και ο Τσίπρας και όλοι. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Και ένα σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι είναι ψηλά στην ατζέντα? Προφανώς στην ατζέντα είναι η ακρίβεια και το ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Αυτά τα δύο είναι. Και η ανεργία βέβαια είναι μόνιμο πρόβλημα. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα έως τώρα πώς σας βρίσκουν? Ανεπαρκής. Βουλεμάει με μποναμάδες και με επιδόματα, μικροεπιδόματα, να λύσει χρόνια προβλήματα. Δεν λύνονται αυτά. Αυτά είναι με το σταγονόμετρο, δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης έπρεπε να πάνε σε παραγωγικές επενδύσεις και όχι δώρο για να παίρνει ψήφους ο Μητσοτάκης. Αυτό εγκληματεί, δηλαδή παίρνει λεφτά που δανείζονται στην Ελλάδα κατ' ουσίαν από την Ευρώπη και τα κατανέμει σε μικροποσά για να τους εξαγοράσει σε εκλογές στους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι, το έκανε και ο Τσίπρας αυτό που έδινε μποναμάδες. Ανορθόδοξο είναι και ανέντιμο. Ανέντιμο. Γι' αυτό η Ένωση Κεντρών καλούμε να μην ψηφίσουν ο κόσμος ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία και να τολμήσουν να ψηφίσουν ένα κόμμα τίμιο και καθαρό. Εμείς αποδείξαμε μες στη Βουλή ότι ήμασταν τίμοι και μας αντιμετώπισαν ανέντιμα, προδίδοντάς μας οι βουλευτές. Φύγανε μερικοί βουλευτές και πήγανε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν οργανωμένο σχέδιο,